Καλωσορίζουμε από το portal902.gr την κυρία Ελένη Μπάγια. Είναι γιατρός, επιμελήτρια παθολόγος και μέλος του Τμήματος Υγείας Πρόνοιας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Κυρία Μπάγια, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κάνουμε αυτή την σύνδεση για να μιλήσουμε για το εμβόλιο. Μία διαδικασία που είναι σε εξέλιξη σε όλο τον κόσμο και θα έρθει σύντομα και στην, από ό,τι ακούμε, και στη χώρα μας. Η κυβέρνηση παρουσιάζει τη διάθεση του εμβολίου σαν μία σημαντική διέξοδο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι πράγματι το μοναδικό όπλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την αναχέτηση της πανδημίας, την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Αν σκεφτεί κανείς ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε εμβόλιο, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί ένα τέτοιο φαινόμενο, μια πανδημία που έχει προκαλέσει 1,5 εκατομμύριο νεκρούς σε όλο τον κόσμο, είναι αδύνατο να θεωρούμε ότι ένα εμβόλιο είναι η μοναδική σωτηρία, είναι η μόνη διέξοδος και όχι άλλα μέτρα τα οποία έπρεπε να έχουν επαρθεί και φυσικά και αντίστοιχα θεραπευτικά μέσα, μέσα που μπορούν μέσα από τα δημόσια συστήματα υγείας να παρασχεθούν για να προφυλάξουμε τον κόσμο και να σώσουμε ουσιαστικά ανθρώπινες ζωές. Σίγουρα το εμβόλιο είναι ένα όπλο στη φαρέτρα μας. Εμείς ως κόμμα αναγνωρίζουμε την αξία των εμβολίων και για την υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής και για την, ουσιαστικά για την πρόληψη πολλών σημαντικών και θανατηφόρων νόσων από τότε που ουσιαστικά δημιουργήθηκαν και από τότε που ανακαλύφθηκαν από τους επιστήμονες. Υπάρχουν πολλές ασθένειες που έχουν πραγματικά προληφθεί και έχουν προστατεύσει τη δημόσια υγεία. Εκατομμύρια ζωές έχουν σωθεί. Επομένως, σίγουρα η αξία των εμβολίων είναι για μας αναμφισβήτητη και δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε και τις αιτιάσεις κάποιων ομάδων, τέλος πάντων, που λένε ότι τα εμβόλια είναι επιβλαβή. Ναι. Ή δεν χρειάζεται να εμβολιαζόμαστε. Ναι. Τα εμβόλια έχουν πραγματικά προστατέψει ανθρώπινες ζωές, έχουν αυξήσει το προσδόκιμο ζωής, έχουν βελτιώσει την ποιότητα ζωής από αναπηρίες που προκύπτουν από λοιμώδη νοσήματα. Στο βαθμό, εμείς ως κόμμα δεν θα μπούμε στη λογική να υπερασπιστούμε το εμβόλιο της μιας εταιρείας έναντι της άλλης. Θα πούμε ότι στο βαθμό που πιστοποιείται από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και τις ρυθμιστικές αρχές και η ασφάλειά του και η αποτελεσματικότητά τους, θα πρέπει να διατεθούν για την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία της υγείας γενικά του κάθε ανθρώπου και να διατεθούν φυσικά καθολικά και δωρεάν στον πληθυσμό. Από εκεί και πέρα, δεν μπορεί η κυβέρνηση και οι άλλες κυβερνήσεις στα αντίστοιχα καπιταλιστικά κράτη, γιατί είναι αποτελεσματικά, να προβάλλουν το εμβόλιο και τη δημιουργία του εμβολίου ως τη μοναδική λύση. Κρύβουν τα πεπραγμένα τους και τα εγκλήματά τους κάτω από το χαλί. Και συγκεκριμένα, το ότι δεν υπήρξαν μονάδες εντατικής θεραπείας για να περιθάλψουν όλους αυτούς τους αρρώστους, ότι δεν υπήρξε πρωτοβάθμια φροντίδα, ότι δεν υπήρξε έλεγχος στη διασπορά της νόσου με την έννοια των αποτελεσματικών μέτρων σε σχέση με τους χώρους συνωστισμού, τους χώρους εργασίας, στους χώρους μεταφοράς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που πραγματικά λειτουργούν ακόμα ως υγειονομικές βόμβες. Και φυσικά δεν υπήρξε και κανένα ουσιαστικό μέτρο ενίσχυσης ενός καθημαγμένου, πραγματικά και ρημαγμένου συστήματος υγείας, που το παρέλαβε η σημερινή κυβέρνηση από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με προσωπικό που ανεπαρκεί, με 30.000 κενές θέσεις, με βάση τα δικά τους, με βάση τους δικούς τους οργανισμούς, είναι 30.000 οι κενές θέσεις σε υγειονομικό προσωπικό, με παντελή έλλειψη της πρωτοβάθμιας φροντίδας και φυσικά με μέτρα προστασίας που έχουν να κάνουν και με τον τρόπο που άλλος εργάζεται, με την κατοικία του, με τη ζωή του, με το άγχος, με την πρόσβαση στο φάρμακο, σε όλα αυτά. Δεν μπορεί λοιπόν να κομπάζει η κυβέρνηση ότι όλα τα έχει λυμένα, γιατί ήδη μετράμε εκατόμβες νεκρών καθημερινά. Και φυσικά παρέλαβε ένα σύστημα με πάρα πολλά προβλήματα. Αποδεκατισμένο. Αποδεκατισμένο και το διατηρεί αποδεκατισμένο από τη στιγμή
που δεν προσλαμβάνει μόνιμο προσωπικό, από τη στιγμή που δεν ανοίγει τα νοσοκομεία που έκλεισαν και τα αφήσανε κλειστά, και από τη στιγμή που δεν παίρνει ουσιαστικά μέτρα για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Είναι μια σειρά δηλαδή πράγματα που έτσι κι αλλιώς πρέπει να αντιμετωπιστούν και να επιληθούν τα προβλήματα που υπάρχουν, ανεξαρτήτως του εμβολίου και του εμβολίου που θα έρθει και, και τον εμβολιασμό του πληθυσμού. Να πούμε ότι το οργανωμένο εργατικό και λαϊκό κίνημα και το κόμμα πάλι ως αιτήματα άμεσης προτεραιότητας στην ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας, την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, την αξιοποίηση όλης αυτής της τεχνολογίας και της επιστημονικής γνώσης που αναμφιβήτητα υπάρχουν για να σώζονται ανθρώπινες ζωές και για να προστατεύεται η υγεία των εργαζομένων. Και σε αυτή τη βάση, φυσικά, λέμε ότι το σύστημα υγείας πρέπει να αξιοποιήσει μέσα από τις δομές, σου την παροχή του εμβολίου. Την εμβολιαστική κάλυψη όλου του πληθυσμού. Δωρεάν, βέβαια, και καθολικά. Θα το δούμε και παρακάτω αυτό. Τώρα, βλέπουμε το εμβόλιο να είναι φυσικά, όπως είπατε και εσείς, ένα βήμα και μία πρόοδος της επιστήμης, που όμως το βλέπουμε, κυρία Μπάγια, να πληρώνεται και να ακριβοπληρώνεται μάλιστα από τις κυβερνήσεις προς τις φαρμακευτικές εταιρείες. Βλέπουμε πραγματικά αστρονομικά ποσά να διατίθενται και από τις ΗΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλες χώρες, προκειμένου να προχωρήσουν στην κατασκευή του και στην διάθεσή του. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλα τα νούμερα, έτσι δεν είναι? Έτσι. Τι μας υποδηλώνει αυτή η κατάσταση? Καταρχάς ότι τρέχουν και δεν φτάνουμε. Γιατί αν πραγματικά ενδιαφέρονταν τόσο πολύ για την προάσπιση της υγείας του πληθυσμού και των εργαζομένων, θα μπορούσαν να είχαν κάνει κάποια πράγματα πολύ νωρίτερα και να ήταν σε καλύτερη, από καλύτερες θέσεις και το υγειονομικό προσωπικό και οι επιστήμονες και τα συστήματα υγείας να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Και το λέω αυτό γιατί το 2018 η Κομισιόν απέριψε προτάσεις επιστημόνων για να προχωρήσει έρευνα πάνω στο θέμα του SARS και του MERS, των κορονοϊών που έχουν γενετική ομοιότητα με το σημερινό ιό. Και αυτή η έρευνα θα αφορούσε και την παραγωγή ενδεχομένως κάποιου εμβολίου και την αντιμετώπιση πανδημιών, γιατί δεν θεωρούσε η Κομισιόν ότι αυτό το πράγμα, αυτή η έρευνα, τέλος πάντων, είναι αρκετά επικερδής. Επομένως, το θεωρούσαν χαμένα λεφτά. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο κόσμος αρρώστηνε και πέθαινε επίσης, έτσι? Βεβαίως, βεβαίως. Και άλλα πάρα πολλά παραδείγματα εταιριών και εγκλημάτων ουσιαστικά που έχουν κάνει στον χώρο των εμβολίων και των φαρμάκων έχουν να κάνουν με την κατάσταση, ας πούμε, στην Αφρική. Το γεγονός ότι η επιδημία τότε του έμπολα σε χώρες Δυτικής Αφρικής είχε κοστίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπων, συστήματα υγείας ουσιαστικά υποτυπώδη με πολύ χαμηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Και όντως οι φαρμακευτικές εταιρείες και το 2014 τότε σφύριζαν αδιάφορα για τη δημιουργία εμβολίου και πιο πολύ ενδιαφέρονταν στο να μην εξαχθεί η επιδημία στις χώρες τους και να προστατευτεί ο δικός του πληθυσμός. Θεωρούσαν δηλαδή ουσιαστικά ξένο πρόβλημα μια επιδημία που κόστισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους στη Δυτική Αφρική. Και δεν προχωρούσε τέλος πάντων η δημιουργία εμβολίου. Ή φάρμακα τα οποία έχουν αποσυρθεί από την αγορά. Τα έχουν αποφύγει οι φαρμακευτικές εταιρείες γιατί είναι φθηνά. Και προμοτάρουν και βάζουν στην αγορά φάρμακα τα οποία είναι πολύ ακριβότερα, με μια πολύ μικρή διαφοροποίηση ουσιαστικά της ουσίας για να κερδίζουν διπλά και τρίδιπλα. Και ο κόσμος γνωρίζει γενικά το παιχνίδι που παίζονται και με τα φάρμακα και με τα εμβόλια από τη στιγμή που βλέπει ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της φαρμακευτικής δαπάνης είναι από την τσέπη του, είναι ιδιωτική και τελευταία χρόνια, ότι πληρώνει για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, ότι πληρώνει για τα φάρμακα της αρνητικής λίστας, ότι πληρώνει για φάρμακα για τη συμμετοχή, η οποία συμμετοχή μπορεί να είναι πολύ μεγάλη,
ότι πληρώνει, ας πούμε, οι γονείς πληρώνουν για το εμβόλιο της μηνυκίτιδας για τα παιδιά, γιατί δεν το καλύπτουν τα ασφαλιστικά ταμεία, παρά μόνο σε κάποιες ομάδες. Και καταλαβαίνουμε ότι σε άλλες περιπτώσεις φύριζαν αδιάφορα. Τώρα έχει ανοιχτεί μία παγκόσμια αγορά. Mm-hmm. Όταν λέμε μία παγκόσμια αγορά, εννοούμε δισεκατομμύρια πληθυσμού που πρέπει να εμβολιαστούν για να αντιμετωπιστεί αυτή η πανδημία και διπλάσια κιόλας, δισεκατομμύρια δόσεις του εμβολίου. Και αυτή φυσικά η αγορά άνοιξε τις ορέξεις και των φαρμακευτικών εταιριών που δεν μπορούσαν όμως να προχωρήσουν χωρίς την ενίσχυση από τα κράτη και από κρατικό δηλαδή χρήμα των ασφαλισμένων. Με αποτέλεσμα, αν κάτσουμε και δούμε και δημοσιεύματα και τις επίσημες ανακοινώσεις, παρόλο που δεν τα δημοσιεύουν όλα, κάθουμε και λίγο κρυμμένα, θα βλέπουμε ότι εθνικοί οργανισμοί και κράτη, μεγάλα κράτη καπιταλιστικά έχουν χρηματοδοτήσει και την έρευνα για την παραγωγή και την παραγωγή και προπαραγγελία και μετά θα πληρώσουν και για τη διανομή. Δηλαδή, πραγματικά πάρα πολύ μεγάλα ποσά με κάλυψη του ρίσκου από πλευράς κρατών και φυσικά δισεκατομμύρια και αμύθιτα κέρδη για τις φαρμακευτικές εταιρείες. Να πούμε εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα διάβαζα έχει πληρώσει γύρω στα 2 δισεκατομμύρια. Ναι. Έχει κάνει συμφωνία, 6 συμφωνίες έχει συνάψει με φαρμακευτικές εταιρείες και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πάνω επίσης από 10 δισεκατομμύρια δολάρια πάλι με εταιρείες, έχει πληρώσει εταιρείες για να προχωρήσουν το εμβόλιο. Αυτό το πλέγμα, αυτός ο ανταγωνισμός που υπάρχει μεταξύ των φαρμακευτικών εταιριών και βλέπουμε τα κράτη να πληρώνουν για να προχωράει η έρευνα, κυρία Μπάγια, μας υποδηλώνει και με τα παραδείγματα που φέρατε ότι το κριτήριο της δράσης τους, της έρευνάς τους και του προσανατολισμού τους δεν είναι η δημόσια υγεία. Καταρχήν, έτσι δεν είναι. Ναι, κοιτάξτε, είναι, αν δεν υπάρχει ποσοστό κέρδους, δεν πρόκειται να γίνει επένδυση στον καπιταλισμό. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή το εμβόλιο του κορονοϊού είναι το νούμερο ένα κερδοφόρο προϊόν που υπόσχεται πάρα πολλά κέρδη για τις φαρμακευτικές εταιρείες. Mm-hmm. Είναι μια παγκόσμια αγορά, προσπαθούν να τη μοιράσουν. Βλέπουμε και συμφωνίες μεταξύ τους για να ξεπεράσουν εμπόδια. Ναι. Κάποια στιγμή θα δούμε και τον ανταγωνισμό τους, ήδη τον βλέπουμε. Θα αρχίσουν να βγάζουν μαχαίρια, γιατί είναι πολλά τα χρήματα. Από την άλλη, πρέπει να αντιμετωπίσουν. Είναι γεωπολιτικά συμφέροντα που παίζουν σίγουρα. Πραγματικά. Η Βρετανία είδαμε να επικαλείται τον Brexit. Όταν ξεκίνησε. Για την έγκριση του εμβολίου. Ναι. Και ουσιαστικά δεν υπάρχουν τα κολλήματα που υπάρχουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, ναι. Να περάσουν από τον αίμα, δηλαδή από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Υπάρχουν και γεωπολιτικά συμφέροντα. Υπάρχουν συμφέροντα διείσδυσης σε χώρες της Αφρικής, ουσιαστικά μοιράσματος των σφαιρών επιρροής των χωρών της Αφρικής, Λατινικής Αμερικής, και εκεί που υπάρχουν πιέσεις, υπάρχουν συμφωνίες, τέλος πάντων, σε μία πρώτη φάση, για να προχωρήσει ο εμβολιασμός από διαφορετικές εταιρείες. Και από εκεί και πέρα θέλουν και να ελέγξουν και τις πλουτοπαρολικές πηγές άλλων χωρών, έχουν και πολιτικά συμφέροντα, θέλουν να κάνουν χρυσοφόρες επενδύσεις και φυσικά θέλουν να υπάρχει και ένα επίπεδο υγείας τέτοιο που να μπορεί να παράγεται και εργατική δύναμη. Ναι. Δεν τον πιστεύουμε γι' αυτό. Θέλουμε εργατική δύναμη για να παράγει την υπεραξία και να διασφαλίσει τα κέρδη γενικά του καπιταλισμού και των μονοπωλίων και όχι μόνο των φαρμακευτικών εταιριών. Σε μια εποχή που έχει αναπτυχθεί η επιστήμη και η τεχνολογία, βλέπουμε ότι μπόρεσαν σε μικρό χρονικό διάστημα σχετικά να βρουν το εμβόλιο της πανδημίας και να προχωρήσουν σε όλα τα στάδια της έρευνας για να περάσει στον κόσμο. Είναι ένα θέμα για το πώς λειτουργούν και για το ποιο είναι το κριτήριο με το οποίο καθοδηγείται και η επιστήμη και η έρευνα. Μας αναδεικνύεται όλο αυτό μέσα από την πανδημία, έτσι δεν είναι? Το θέμα είναι ότι η πραγματικότητα, η εργασία, η ανθρώπινη, η αλληλεπίδραση με τη φύση θα δημιουργεί και έκτακτες καταστάσεις. Ναι. Αυτό το γνωρίζουμε. Ναι. Το ζήτημα είναι να μπορείς να προλαμβάνεις πράγματα, να σχεδιάζεις,
και να έχεις έναν κεντρικό σχεδιασμό, εμείς λέμε, και φυσικά έναν έλεγχο πάνω στις δυνάμεις της φύσης, που είτε μπορεί να προκαλέσουν πανδημίες τη μία φορά, είτε μπορεί να προκαλέσουν φυσικές καταστροφές, είτε άλλα πράγματα. Γενικά η ανθρωπότητα έχει προχωρήσει. Σίγουρα εμείς θεωρούμε ότι η επιστημονική εξέλιξη είναι αντικειμενική, νομοτελειακή, δεν την αμφισβητούμε. Ούτε φυσικά αμφισβητούμε και την ύπαρξη και τη σοβαρότητα αυτής της πανδημίας. Αλλά όταν υπάρχει το κριτήριο του κέρδους, βλέπουμε ότι μπαίνουν κάποια πράγματα στον πάγο και αποτελούν τροχοπέδι για την περαιτέρω ανάπτυξη. Και εμείς ως κόμμα λέμε ότι η ανθρωπότητα, οι επιστημονικές ανακαλύψεις, η τεχνολογία, θα πρέπει να έχουν ένα προωθητικό ρόλο για την εξάλληψη όλων αυτών των προβλημάτων και την προάσπιση της υγείας. Και όχι φυσικά να κινούμαστε με όχημα και με γνώμονα το κέρδος. Αυτή η αντίθεση όμως, στο ότι υπάρχει επιστημονική γνώση που είναι και κοινωνικοποιημένη, υπάρχει δηλαδή διάχυτα επιστημονική γνώση και έχει αναπτυχθεί, ότι υπάρχει τεχνολογία σύγχρονη και ότι την ιδιοποιούνται συγκεκριμένα συμφέροντα, συγκεκριμένες εταιρείες. Η ιδιοποίηση λοιπόν αυτών των αποτελεσμάτων είναι ατομική, είναι με γνώμονα το κέρδος, αυτό αποτελεί μια αντίφαση η οποία πρέπει να λυθεί με έναν άλλο τρόμο ανάπτυξη. Ο ανταγωνισμός είναι αδυσόπιτο. Και ανάμεσα σε εταιρείες και ανάμεσα σε κράτη καπιταλιστικά, με μόνο αδικό χαμένο το λαό. Παραδείγματος χάρη, να πούμε και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος και να καταλαβαίνουν και οι οπαδοί και οι σύντροφοι και ο κόσμος που μας παρακολουθεί το εξής. Όταν μια εταιρεία λέει ότι το εμβόλιο δεν θα το διαθέσουμε αρχικά σε όλους, και θα το διαθέσουμε μόνο σε ευπαθείς ομάδες, το κάνει με κριτήρια και λιγότερης παραγωγής λιγότερων δόσεων, δηλαδή εξοικονόμηση, αλλά και με τη λογική ότι δεν θα καλύπτονται ενδεχομένως από τα ασφαλιστικά ταμεία. Και ότι θα πρέπει ο εργαζόμενος να πληρώνει την τσέπη του, γιατί και το εμβόλιο και η προάσπιση της υγείας, το έχουν επαπαγαλήσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ενώ διφορείς, είναι ατομική λύση και ατομική ευθύνη. Και αυτό διαπερνά και το θέμα του πώς θα καλύπτεται το εμβόλιο. Παρόλες τις μεγαλοστομίες ότι θα καλύπτεται, ότι θα το δώσουν και σε άπορους και μένει να το δούμε και είναι και έτοιμα διεκδίκηση του κινήματος, να είναι δωρεάν, να είναι καθολικό, να είναι για όλους. Μπορεί να δούμε και μετά εκπτώσεις από την παροχή και την δωρεάν εμβολιαστική κάλυψη. Επομένως, είναι ζητήματα που πρέπει να τα αναδεικνύουμε και φυσικά να ξέρουμε ότι ένας άλλος δρόμος ανάπτυξης, η αξιοποίηση όλων των επιστημονικών, τέλος πάντων, ανακαλύψεων, η συνεργασία και όχι ο ανταγωνισμός, θα μπορούσε να οδηγήσει πραγματικά σε θαύματα σε ένα άλλο σύστημα. Πρέπει να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων στο εμβόλιο όταν έρθει. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει, κυρία Μπάγια? Εμείς θεωρούμε ότι το φάρμακο δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα. Η θέση μας είναι ότι το φάρμακο πρέπει να είναι αγαθό και πρέπει να υπάρχει και κρατικός οργανισμός παραγωγής εμβολίων, διάθεσης. Και φυσικά ένα δημόσιο, αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας με τις δομές πρωτοβάθμιας, φροντίδας με πρόληψη, με κεντρικό σχεδιασμό, θα μπορεί να ελέγχει και τη διάθεση, θα μπορεί να ελέγχει, να προσφέρει όλη την τεκμηριωμένη γνώση και την επιστημονική γνώση όλο τον πληθυσμό, να απαντάει σε ερωτήσεις τους, σε απορίες τους, σε φόβους τους που έχουν να κάνουν με το εμβόλιο και φυσικά να επαγρυπνά αρμοδίως για να βλέπει τυχόν παρενέργειες ή τυχόν προβλήματα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εκ των προτέρων ότι θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι ένα καινούργιο εμβόλιο. Υπάρχουν και εμβόλια που έχουν παραχθεί με καινούργια τεχνολογία, τη λεγόμενη τεχνολογία του mRNA. Είναι ζητήματα λοιπόν που μόνο ένας κρατικός οργανισμός φαρμάκου, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και εμβολίων θα μπορούσε και να ελέγχει τη διάθεση των εμβολίων δωρεάν και αποκλειστικά σε όλο τον πληθυσμό, να επαγρυπνά για τα αποτελέσματα και φυσικά να ενημερώνει έγκαιρα όλο τον πληθυσμό και σχεδιασμένα να παρεμβαίνει. Δηλαδή, να μην πηγαίνει ο άνθρωπος, ο ασθενής, ο εργαζόμενος να κάνει το εμβόλιο, να πηγαίνει σε εισαγωγικά το σύστημα να τον βρίσκει και να του λέει «Πού είσαι, έλα να κάνεις αυτό το εμβόλιο, έχεις αυτά τα εμβόλια,
τι φάρμακα παίρνει, να παρακολουθεί την υγεία του. Mm-hmm. Με το κέντρο υγείας που λέμε εμείς, αστικού τύπου, δηλαδή με την αντίστοιχη δομή στην πρωτοβάθμια φροντίδα, που θα ελέγχει τον πλεισμό, θα κάνει προληπτικό έλεγχο και θα ελέγχει φυσικά και σε αυτά τα πλαίσια της πρόληψης και τον έγκυρο εμβολιασμό. Μάλιστα. Κυρία Μπάγια, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη φιλοξενία.